Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εβδομαδιαία ανασκόπηση των γεγονότων από το New Greek TV. Είμαι ο Γιάννης Μούτσιος και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις. Σε αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ. Μιλώντας στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται ως βασικός εταίρος και συνομιλητής των ΗΠΑ στην περιοχή. Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτον, η συμφωνία αυτή είναι σημαντική διότι περιλαμβάνει τη ρητή δέσμευση πως η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα θα ανανεώνεται ανά πενταετία, με δικαίωμα σε κάθε πλευρά να την καταγγείλει αν το κρίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αυξήσουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν να συνάψουν ανάλογες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη υφιστάμενες. Δεύτερον, αυτή η διμερή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντική γιατί διευρύνεται όχι μόνο στον χρόνο αλλά και στον χώρο. Στον άσταθμο της Σούδας αναβαθμίζονται όλες οι υποδομές και ο συνολικός ρόλος της βάσης. Η Σούδα είναι το μόνο αγκυροβόλιο στο οποίο μπορεί να δέσει αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξιοποιείται επίσης το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, δύο στρατόπεδα, το πρώτο στο Βόλο και το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη. Τρίτον, η νέα συμφωνία είναι σημαντική γιατί καταγράφει ρητά την κοινή βούληση για αμοιβαία αποστασία της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας εναντί κάθε απειλής, ακόμα και ένοπλης επίθεσης. Μια διατύπωση που δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής σας, κύριοι της αντιπολίτευσης, την επαναλαμβάνει ο Υπουργός Μπλίνκεν σε συνοδευτική επιστολή του, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Φοβάμαι ότι και πάλι η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει να αποτελέσει εθνική εξαίρεση, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση λέει και πάλι όχι σε εξέλιξη που αναβαθμίζει τη χώρα και ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις μας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, καταλόγησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα δορυφόρο και σημείωσε ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει τη συμφωνία, ενώ καταλόγησε αμηχανία στον Πρωθυπουργό. Ο βασικός λόγος της αμηχανίας σας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βιώνει εξαιτίας των πολιτικών σας μια πρωτοφανή λέλαπα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία να έρχεστε σήμερα σε μια συζήτηση κατεξοχήν κρίσιμη για εθνικά θέματα και να βρίσκεστε σε αυτό το δίλημα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και εξήγησε πως από τη μία καλείται ο Πρωθυπουργός να υπερασπιστεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δίχως ανταλλάγματα και λίγο μετά τη δημοσιογραφική αποκάλυψη ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να πρημοδοτήσουν την Τουρκία και από την άλλη, αντί να μιλάει για τα κρίσιμα εθνικά θέματα, να υπεραμείνεται μιας πολιτικής που έχει οδηγεί στην ανέχεια της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Τα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου επέδωσε το πρωί της Τετάρτης ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsounis. Αμέσως μετά την ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Τσούνης είχε σύντομη συνομιλία με την κυρία Σακελαροπούλου, στο πλαίσιο της οποίας εξέφρασε τη συγκίνησή του που επιστρέφει στα πάτρια εδάφη και ερωτηθεί σχετικά από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του, καθώς και στους ιδιαίτερους δεσμούς του με την Ελλάδα. Ο πρέσβης Τσούνης είναι Ελληνοαμερικανός γιος μεταναστών στις ΗΠΑ, με καταγωγή από τον πλάτανο της ορεινής ναυπακτίας. Μεγαλώνοντας, οι γονείς του, του εμφύσισαν τις ελληνικές αρετές της καλοσύνης, της αγάπης και πάνω απ' όλα του φιλότιμου. Έμαθε την ελληνική ως πρώτη του γλώσσα. Βαθιά δεμένος με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ο πρέσβης Τσούνης ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Υγεσίας HALC και μεταξύ άλλων ρόλων είναι διαχειριστής της ελληνικής πρωτοβουλίας. Πριν από την υποψηφιότητά του, ο πρέσβης Τσούνης ήταν ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Chartwell Hotels. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Battery Park City Authority. Ήταν επίσης διαχειριστής του New York City Convention Development Corporation και του New York City Convention Operating Corporation και συνέβαλε στη διαχείριση της επέκτασης του New York Convention Center κατά περίπου 140 στρέμματα, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα συνεδριακά κέντρα του κόσμου. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Στα ελληνικά, ιδανικά, καλοσύνη, αγάπη, φιλότιμο, δημοκρατία αναφέρθηκε στην πρώτη του δημόσια ομιλία ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο George Tsounis, εκφράζοντας την πεποίθηση πως αυτές οι αξίες είναι μερικά από τα μεγαλύτερα δώρα της Ελλάδας στον κόσμο. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην πρεσβευτική του κατοικία λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο George Tsounis τόνισε πως η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδος δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή ούτε πιο σημαντική και επανέλαβε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για να υπηρετήσει ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μάλιστα, επιδοκίμασε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος για την ενίσχυση της δημοκρατίας στα Βαλκάνια, διότι προάγει την περιφερειακή ευημερία και σταθερότητα.
Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν στεναρά τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος που συνεχώς αυξάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και πέρα από αυτήν. Στο ίδιο μήκος κύματος, την πρώτη του συνάντηση γνωριμίας είχαν το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο νέος πρέσβης λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνικές ρίζες του νέου πρέσβη. «Είμαι πάρα πολύ περήφανος», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Τσούνης, όσον αφορά τα νέα του καθήκοντα, ενώ μνημόνευσε τον πατέρα του, ο οποίος τον είχε παροτρύνει να μην ξεχάσει τις ρίζες του. Να αλλάξουμε κυρίες και κύριοι τώρα θέμα. Την τρίτη του επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2020, γεγονός που σηματοδοτεί την βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις και τον στρατηγικό χαρακτήρα τους. Κυβερνητικές μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον διάδοχο του θρόνου του Αμπού Ντάμπι, Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ Αλ Νάιαν, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης και διεύρυνσης των εξαιρετικών διμερών σχέσεων. Στο πνεύμα αυτό υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες στους τομείς των επενδύσεων, της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, της βιομηχανίας και των προηγουμένων τεχνολογιών, της κλιματικής δράσης, ενέργειας, υγείας, αστυνομικής συνεργασίας και τυποποίησης. Πρόκειται, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, για συμφωνίες που εμπεδώνουν και εμβαθύνουν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων είναι η ανανέωση της επιτυχημένης συνεργασίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με το κρατικό επενδυτικό ταμείο Μουμπαντάλα και η δημιουργία κοινής πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση στη χώρα μας επενδύσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητά της ως παγκοσμίου επενδυτικού προορισμού. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο τουρισμός αποτελεί και δικαίως την μεγάλη οικονομική δύναμη της χώρας, σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλια σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προσδοκά σημαντικά έσοδα το 2022 από τον κλάδο. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς στα αισιόδοξα μηνύματα που φαίνεται ότι προδιαγράφονται για την φετινή τουριστική σεζόν, τόσο στο επίπεδο των κρατήσεων όσο και στο επίπεδο των πρώτων αφίξεων στη χώρα μας, φέροντας τα παράδειγμα των αυξημένων τουριστικών ροών από τις ΗΠΑ. Πότε δεν είχαμε 500.000 ταξιδιώτες απευθείας από την Αμερική στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στην Αθήνα, με την πρώτη πτήση να ξεκινά στις 7 Μαρτίου, ερχόμενη από Ατλάντα, Σικάγο, Βοστόνη και με τις 3 αμερικανικές εταιρείες, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε δε ο Υπουργός Τουρισμού, μόνο από τις ΗΠΑ θα γίνονται 9 πτήσεις την ημέρα, ένας αριθμός που αντιστοιχεί δηλαδή σε 63 πτήσεις την εβδομάδα. Ενώ, όπως είπε, διαφαίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν απευθείας πτήσεις με τα μεγάλα αεροδρόμια της Αμερικής και με τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στα ποιοτικά στοιχεία των φετινών αφίξεων, καθώς και στην στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου της χώρας μας, η οποία υλοποιείται με μεθοδευμένες κινήσεις όλο αυτό το διάστημα, ως αποτέλεσμα της πολύ σκληρής δουλειάς, όπως τη χαρακτήρισε, από όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, του ΕΟΤ, της Marketing Greece, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ελληνική σημαία κυματίζει πάλι στο Κίεβο, η ελληνική πρεσβεία άνοιξε πάλι τις πόρτες της στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε κοινές δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Κένιας, Ρέιτσελ Ομάμο. Επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο, ως επιτετραμένος, τοποθετήθηκε ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο τελευταίος διπλωμάτης που έφυγε από τη μαρτυρική πλέον πόλη της Μαριούπολης, γνωστοποίησε ακόμα ο Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα, μέσω της πρεσβείας της στο Κίεβο και του προξενείου στην Οδυσσό, βρίσκεται δίπλα στην Ομογένεια αλλά και δίπλα στο Ουκρανικό λαό. Ειδική αναφορά έκανε στο συμβολισμό της ημέρας της Ευρώπης ο Νίκος Δένδιας. Συμβολίζει την προσπάθεια ενοποίησης των κρατών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό έχει μία προϋπόθεση και αυτή είναι η απάλληψη του πολέμου από την Ήπειρό μας και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και τη δημιουργία σχέσεων στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή άφησε ο θρύλος των ελληνικών ερωτικών ταινιών Κώστας Γκουσγκούνης, ο οποίος αποβίωσε σε ηλικία 92 ετών. Ο Κώστας Γκουσγκούνης νοσηλευόταν στο Θριάσιο, που κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υγείας. Ο Κωνσταντίνος Γκουσγκούνης γεννήθηκε στη Λάρισα στις 21 Μαρτίου του 1931. Ο ηθοποιός και φωτογράφος έγινε γνωστός κυρίως για τις ταινίες με ερωτικό και πορνογραφικό περιεχόμενο, στις οποίες πρωταγωνίστησε μεταξύ 1965 και 1984.
Έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας στη Λάρισα, κοντά στον πατέρα του Μίμη Γκουσγούνη και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα, όπου αργότερα άνοιξε φωτογραφείο στο Χολαργό. Εκεί έγινε γνωστός όχι μόνο για τις συμμετοχές του σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου, αλλά και για ατάκες σε αυτές. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα το ότι είχε πάντα ξυρισμένο το κεφάλι του. Αρχικά έπαιξε σε κάποιες ταινίες σε ρόλο κομπάρσου ή με λίγες ατάκες, από το 1952 έως το 1958, η Αγνή του Λιμανιού, η Θεία από το Σικάγο, ο Λεφτάς, Μια ζωή την έχουμε. Και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε αρκετές ερωτικές αλλά και αστυνομικές ταινίες από το 1965 μέχρι το 1984, με γνωστότερες ήταν Άξιος, Ιδινοβλεψίες, Σεξ, 13 Μποφόρ. Σπάνιος θησαυρός για τη χώρα μας είναι το δάσος φρακτού Παρανεστίου Δράμα, στο μοναδικό παρθένο δάσος που υπάρχει στην Ελλάδα, για το οποίο γίνονται προσπάθειες για την ένταξή του στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται στην ουσία για ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης, όπου η έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας στο μεγαλύτερο μέρος του παρθένου δάσους φρακτού Παρανεστίου δίνει μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και αιτιολογεί την ονομασία του ως παρθένο δάσος, αναφέρει η δόκτωρ Έλσα Κωνσταντινίδου, διευθύντρια δασών του νομού Δράμας. Σε αυτό το δάσος, όπως χαρακτηριστικά λέει, επειδή δεν μπαίνει ο άνθρωπος εδώ και αιώνες, τα δέντρα κυριολεκτικά πεθαίνουν όρθια αφού γεράσουν και στη συνέχεια αποσυντίθεται στο έδαφος, δίνοντας θέση σε ένα νέο κύκλο ζωής και παρέχοντας τροφή και καταφύγιο σε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Ο αρχικός πυρήνας του δάσους, που συνιστά ένα πρωτογενές παρθένο δάσος, καταλαμβάνει έκταση 5.500 στρεμάτων. Έχει παραμείνει ανεπηρέαστος από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, αφενός γιατί βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένες περιοχές, αφετέρου επειδή η τοπογραφική διαμόρφωση με τις απότομες κλίσεις το καθιστούν απροσπέλαστο, αλλά και ακατάλληλο για βόσκηση. Χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων και πιο συγκεκριμένα της χρήσης μάσκας τόσο στα αεροδρόμια όσο και κατά τη διάρκεια της πτήσης συστήνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ειδικότερα η ECDC και η EACA, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, καταργούν τη σύσταση για υποχρεωτική χρήση ιατρικών μασκών στα αεροδρόμια και σε πτήσεις, ενώ επισημαίνεται ότι η μάσκα εξακολουθεί να είναι μία από τις καλύτερες προφυλάξεις κατά της μετάδοσης του κορονοϊού. Η νέα σύσταση θα ισχύσει από τις 16 Μαΐου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι κανόνες, ειδικά για τις μάσκες, θα συνεχίσουν να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία. Για παράδειγμα, οι εταιρείες με πτήσεις από ή προς ένα περιορισμό που εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τη χρήση της. Υπολογίζεται παράλληλα ότι οι ευάλωτοι επιβάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τους κανόνες, ιδανικά μάσκα τύπου FFP2 που προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από μια τυπική χειρουργική μάσκα. Ξεπέρασαν πλέον το 1 εκατομμύριο οι νεκροί στις ΗΠΑ εξαιτίας του κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το άλλοτε αδιανόητο, τραγικό ορόσημο ξεπεράστηκε περίπου 2 χρόνια αφού τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού ανέτρεψαν και μεταμόρφωσαν την καθημερινότητα στη χώρα αυτή. Το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου νεκρών ξεπεράστηκε την ώρα που η απειλή που εγείρει ο SARS-CoV-2 ότι να υποβαθμίζεται από πολλούς. Σημαίνει πως έχει πεθάνει ο ένας στους 327 Αμερικανούς ή με άλλα λόγια πληθυσμός ίσως με αυτών πόλεων όπως το Σαν Φρανσίσκο ή το Σιάτλ. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το νέο κορονοϊό παγκόσμια πανδημία την 11η Μαρτίου του 2020, ο κορονοϊός είχε στοιχήσει τη ζωή σε μόλις 36 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Τους μήνες που ακολούθησαν, ο ιός εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά, αρχικά σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη, κατόπιν από άκρο σ' άκρο σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο του 2020, ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε το σύνολο των απολειών που υπέστησαν οι ΗΠΑ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Disney Plus κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας Άνοδος, η οποία εστιάζει στην τρελή πορεία του Γιάννη Αντετοκούμπο και της οικογένειάς του προς την κορυφή. Η πρωτότυπη ταινία είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο και το ταξίδι της οικογένειάς του από την Ιγυρία στην Ελλάδα και έπειτα στην Αμερική. Μια ταινία γυρισμένη στην Αθήνα για την οικογένεια Αντετοκούμπο, η οποία έφερε στον κόσμο τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα, την πρώτη τριάδα αδελφών που κατέκτησαν πρωτάθλημα NBA. Το Disney Plus κυκλοφόρησε το τρέιλερ, το πόστερ και εικόνες από την ταινία Άνοδος, η ιστορία των Αντετοκούμπο, που γυρίστηκε στην Αθήνα και είναι βασισμένη στην θριαβευτική πραγματική ιστορία της οικογένειας, που έφερε στον κόσμο την πρώτη τριάδα αδελφών που έγιναν πρωταθλητές του NBA, τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούμπο, τον Milwaukee Bucks και τον Κώστα Αντετοκούμπο των Los Angeles Lakers, καθώς και τον μικρότερο αδελφό τους, Alex. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιουνίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Σε ειδήσεις τώρα από τον Καναδά.
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ανακοίνωσε χρηματοδότηση άνω των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο πρωτοβουλίες που λέει ότι θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αμβλώσεων και πληροφορίες για την αναπαραγωγή υγείας στον Καναδά. Στην Οτάβα, ο Υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos ανακοίνωσε ότι η Action Canada θα λάβει 2,1 εκατομμύρια δολάρια σε 3 χρόνια για να βελτιώσει τις υπηρεσίες πληροφόρησης και παραπομπής. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής για άτομα που ζητούν άμβλωση. Η Εθνική Ομοσπονδία Αμβλώσεων του Καναδά θα λάβει χρηματοδότηση 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια χρονική περίοδο για να βοηθήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να εκτελούν αμβλώσεις και να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις έχουν την ικανότητα να παρέχουν την υπηρεσία. Ο Υπουργός είπε ότι η χρηματοδότηση δεν είναι νέα, προέρχεται από μια δέσμευση δαπανών ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων για 3 χρόνια που ανακοινώθηκε στον πρόσφατο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέο των ΗΠΑ άτυπα να εγκρίνει την αναβάθμιση του στόλου των τουρκικών F-16, ανταποκρινόμενη έτσι στο σχετικό αίτημα της Άγκυρας, όπως σημείωσε δημοσίευμά της η Wall Street Journal. Η πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει πυράβλους, ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα για τα τουρκικά F-16, όπως σημειώνεται. Η σχετική πρόταση εστάλει ατύπως, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στους ηγέτες του Κογκρέου τον περασμένο μήνα. Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση Biden πρόκειται μέσα από αυτήν την πρόταση και την πορεία της υλοποίησής της να μετρήσει και τον βαθμό της υποστήριξης που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο Κογκρέσο η πρόταση για την πώληση 40 μαχητικών τύπου F-16 στην Τουρκία. Υπάρχουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Wall Street Journal, που προωθούν τη συμφωνία για τα τουρκικά F-16, με το επιχείρημα ότι εκείνη θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκατάσταση της Αμερικανο-τουρκικής αμυντικής σχέσης σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ψηλά εστάμενοι δημοκρατικοί προερχόμενοι και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου εγείρουν ενστάσεις και αντιδρούν στην προοπτική ενός τουρκικού deal, επικαλούμενοι ως αντεπιχείρημα τις σχέσεις που συνεχίζει να διατηρεί η Άγκυρα με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των τουρκικών συνόρων, με την πρόσφατη καταδίκη του Οσμάν Καβαλά να λειτουργεί ως πρόσθετο βαρύδι. Το Ελληνικό Κογκρέσο Αμερικής, Hellenic Congress of America, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος ΗΠΑ και Καναδά και τους συλλόγους Αρκάδων, Γέρους του Μοριά, Ευρυτάνων του Καρπενήσι, Καστοριέων, Ομόνια, διοργανώνει το πρώτο ειδικό συνέδριο για το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους το Σάββατο 14 Μαΐου του 2022 στην κοινοτική αίθουσα Νίκος Ανδριώτης της Αγίας Κατερίνης Αγίου Γεωργίου στην Αστόρια από τις 11.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Το συνέδριο θα κλείσει με σύντομη παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Ελληνικού Κογκρέσου Αμερικής για τη συγγραφή της ιστορίας του Ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών από τον υπεύθυνο της Επιτροπής καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου, ο οποίος θα παρουσιάσει τον επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας Δ. Κωνσταντίνου Χατζηδημητρίου. Επιστέγασμα του συνεδρίου θα είναι το επίσημο δείπνο που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της ίδιας μέρας στο Terrace on the Park. Μία εκστρατεία με τίτλο «Φυτέψτε ένα δέντρο στην Ελλάδα» ξεκίνησε η ελληνική πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει να έχει μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στην Ελλάδα με την αναδάθμιση της γης και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2021. Ως απάντηση στην κρίση το καλοκαίρι του 2021, η ελληνική πρωτοβουλία ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία για την ανακούφιση από τις πυρκαγιές και συγκέντρωσε πάνω από 600.000 δολάρια από 4.500 δωρητές σε 47 χώρες. Μεταξύ των κύριων υποστηρικτών της εκστρατείας ήταν ο Τζον Παπατζόν με καταγωγή από την Εύβοια, ο οποίος συνεισέφερε 100.000 δολάρια. Η THI άρχισε να χρησιμοποιεί αυτά τα κονδύλια φυτεύοντας 2.200 δέντρα στην Εύβοια, στις περιοχές Ροβιές, Λίμνη και Παπάδες. Η ελληνική πρωτοβουλία συνεχίζει αυτή την εκστρατεία με μια συνεχή παγκόσμια πρωτοβουλία, στην οποία Έλληνες της Διασποράς και Φιλέλληνες έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα δέντρο για 25 δολάρια για να φυτευτεί στην Ελλάδα. Το κόστος αυτό θα καλύψει την φύτευση του δέντρου, την φροντίδα του για τα δύο κρίσιμα χρόνια και τις σχετικές προσπάθειες βιωσιμότητας στην Ελλάδα. Ζωντάνεψαν οι μνήμες του άθλου του 2004 όταν η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Euro στο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Βασιλιάς Ότο» που έλαβε χώρα το βράδυ της 4ης 23 Μαρτίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κάμερα του New Greek TV ήταν εκεί. Thank you.
how proud we all are of you. Thank you so much. Συγχαρητήρια, Άξιος, you have done a great job. This is a terrific film. How do you feel about this presentation tonight? This has been great, honestly. Just to see everybody here is just a dream come true for the film. You know, everybody's very proud of you and proud of the soccer team. What a marvelous story, a great success. And there are so many people here tonight to congratulate you. You must feel really good about that. I am. Honestly, it's just great to have everybody here and back in cinemas and watching films, so I'm just really excited about it. So we can just say Ευχαριστώ together, okay? Ευχαριστώ. Γεια σας. As we celebrate this, it's a great victory, we know that. But there's a powerful story that goes even beyond soccer. And that is the story of how something like this can unite us and not divide us and give us an opportunity to enjoy and achieve the impossible. And at a time when we're looking at pain and humanity and all of the clamor that's happening in the world, it's nice to be able to just stop and say, can we find a way to unite our world? Can we find a way to unite our people? And what you have done with this wonderful soccer team brought us together, and I hope we'll have more of those victories. More of those victories. We need them. Some 20 years ago, I was deputy permanent representative of Greece and the UN. And instead of dealing with the precious issues at the time, I was walking the corridors and everybody was telling me, alas, 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 Greece, Greece, Greece. And you can't imagine how proud I was. We were all aware at that time that a Greek team, a small team, compared to the big, big teams in Europe, has managed to go that far. And this showed us that when we believe in what we do, when we have unity of purpose, and when we work together, we see eye to eye, and the one helps the other, nothing is impossible. On behalf of Shaney Hinton, our producer, we'd like to welcome you to the North American premiere of our film, King Otto. Although this film took about 4 years to complete, it really began 28 years ago. I was 7 years old and my father took me to see Greece play in the 1994 World Cup in the United States. We saw Greece play Bulgaria, unfortunately they lost 4-0, but it was the first time that Greece had qualified for a major tournament, and it was a unifying experience for all Greeks. I remember wearing the jersey and, you know, my father was telling me, you know, it's okay, Greeks have spirit, we're going to pull through. Didn't work out in that tournament, but you know, it was a decade off, but it worked out 10 years later. Unfortunately, he passed away a few years after that, and so I remember at the time thinking, you know, that was my father, of course, has a lot of Greek patriotism and Hellenism, as all of us in this room seem like we do. But, you know, I thought that at the time it was one of those great moments that, you know, I remember for the rest of my life. And that's why I set out to make this film, to bring back great memories for Greeks and for those who weren't able to see it the first time. So thank you very much. Hope you enjoy the film. Leute, ebenso wie das in Essen war, bei uns zu Hause, war die Resonanz anschließend großartig. Και ελπίζω όπως έγινε η πρεμιέρα στη Γερμανία, στο Essen, να υπάρχει και εδώ πέρα η ίδια ανταπόκριση, να έρθει αρκετός κόσμος, όπως το αντιμετωπίστηκε στη Γερμανία. Alle Menschen und alle Situationen sind immer einmalig. Ne? Es gibt auch keinen neuen Frank Sinatra mehr. Ne? Αυτό για να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αυτό κάθε επιτυχία είναι μοναδική, δεν μπορούμε να πούμε αν θα ξαναεπανεληφθεί. Τους ανθρώπους δηλαδή, όπως λέει πάντα, τους στέλνει ο Θεός στη γη και τον Φρανκ Σινάτρα δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξαναγεννηθεί κάποιος τέτοιος τραγουδιστής. Οι μνήμες του 2004 μένουν χαραγμένες σε όλους μας και ιδιαίτερα σε αυτούς που τις έχουν ζήσει. Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα. Όχι να πάρουμε το Κύπρο, αλλά αυτό ήρθε στην πορεία. Το βασικό για μας είναι ότι ήταν για μας μια στιγμή υπερηφάνειας, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο τον Ελληνισμό, απανταχού των Ελλήνων. Ήταν μια μοναδική στιγμή που αξίζει να την ξαναδούμε, να την ξαναθυμηθούμε μέσα σε μια σημαντική προσπάθεια που έκανε ο Κρίστ
να μεταφέρει μέσω ουσιαστικά του φίλου αυτού την επιτυχία και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι βασικοί πυλώνες της επιτυχίας αυτής. Η εμπειρία του 2004 είναι σε όλους μας εκπληκτική και μοναδική. Τέτοιες στιγμές που ζήσαμε όλοι μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και θα μας μείνουν χαραγμένες στη ζωή μας. Τώρα, το πότε πιστέψαμε, εγώ προσωπικά μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, όταν αποκλείσαμε αυτή την ομάδα του Ζητάν, του Ανδρή και όλων αυτών των μεγάλων αστέρων και περάσαμε, εγώ είπα ότι μετά μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα και σίγουρα να φτάσουμε μέχρι το τέλος που είναι η κατάκτηση του Euro. Είμαστε πολύ ευτυχείς που το καταφέραμε αυτό και για πολλά χρόνια σίγουρα θα μνημονεύεται, γιατί νομίζω ότι σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει ποτέ. Ναι, ήταν κάτι το μοναδικό αυτό που ζήσαμε το 2004. Ήμασταν στην εθνική ομάδα 9 χρόνια και τα 9 χρόνια ήταν υπέροχα. Ασφαλώς είχαμε καλή ομάδα, κάτι που οι αντίπαλοι μας δεν μπόρεσαν να το δουν έτσι, και οι παίκτες μας και ακόμα και σήμερα μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία έχουμε μια καλή φιλία μεταξύ μας και αυτά θα μας μείνουν χαραγμένα στο μυαλό μας. Obviously I'm excited to share it to Greek Americans and we've released in I think about 9 or 10 different territories and you know it's all been great, so we're excited to release it here with you know the passionate Greek fan base in the US, and so we hope that you know people embrace the film. Mr. Rehag was great, he's a legend obviously, and he's very charming and gracious with his time, so we're excited to have him here in New York. Aber die kommen nicht jedes Jahr, sind nicht jedes Jahr hier, so wie auch es gibt nur eine Maria Callas. Wir sind nicht jedes Jahr nur eine neue. Το ρωτάνε πολλές φορές, θα μπορέσουμε να έχουμε πάλι μια τέτοια επιτυχία στην Ελλάδα. Εγώ είχα την τύχη, λέει, να έχω μια καλή γενιά. Δηλαδή είχα παίκτες με ιδιαίτερα προσόντα. Πότε θα ξανατύχει μια τέτοια περίπτωση. Όπως ανέφερε και τη Μαρία Κάλλας, εννοεί δηλαδή ότι τη Μαρία Κάλλας την έστειλε ο Θεός στη γη με αυτό το ταλέντο. Και εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε αυτά τα παιδιά μετά με αυτό το ταλέντο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εβδομαδιαία ενημέρωση από το New Greek TV. Ευχές από όλους εμάς για ένα πολύ όμορφο διήμερο. Γεια σας!